Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι με σκοπό τη στελέχωση των δομών τόσο των ενόπλων δυνάμεων όσο και των σωμάτων ασφαλείας λειτουργούν οι αντίστοιχες παραγωγικές σχολές τους. Σε αυτές τις σχολές εκπαιδεύονται τα μελλοντικά στελέχη τους. Στους σπουδαστές αυτούς καταβάλλεται ένα μηνιαίο επίδομα που αποσκοπεί στην κάλυψη μέρους των αναγκών τους για τη διαβίωσή τους εντός και εκτός των σχολών που φοιτούν. Σε αυτά τα χορηγούμενα ποσά υπάρχει μια πραγματικά προκλητική ανομοιομορφία όσον αφορά το ύψος τους ανάμεσα σε αυτά που παίρνουν οι σπουδαστές των σχολών των ενόπλων δυνάμεων και τις αντίστοιχες των σωμάτων ασφαλείας. Η χρήση της έννοιας προκλητική ανομοιομορφία έγκυται στο ότι τα χρήματα που χορηγούνται στους σπουδαστές των σχολών των ενόπλων δυνάμεων υπολείπονται, αν είναι δυνατόν, μέχρι και 400% από τα αντίστοιχα που παίρνουν οι σπουδαστές των σχολών των σωμάτων ασφαλείας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το θέμα αυτό είχε ήδη καταθέσει ερώτηση την 6058 στις αρχές του Απρίλιου. Μέσω της αντίστοιχης απάντησης του κυρίου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ουσιαστικά αναγνωρίζεται η ύπαρξη αυτού του προβλήματος και σαν λύση ο κύριος Υπουργός τι προτείνει, απλά παραπέμπει την εξέταση του συγκεκριμένου θέματος στις καλένδες του Υπουργείου Οικονομικών, συνδέοντας την όποια μελλοντική του αντιμετώπιση γενικόλογα με την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. Δηλαδή, όπως λέει ο λαός μας, ζήσε μάιμουνα φας τριφύλι. Για να γίνουν κατανοητές οι προκλητικές διαφορές στις οποίες αναφερόμαστε, παραθέτω κάποια παραδείγματα. Σχολές ενόπλων δυνάμεων, μαθητές ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σχολή Ευελπίδων, σχολή Ναυτικών Δοκίμων, σχολή Ικάρων, λαμβάνουν οι μαθητές 157 ευρώ και 50 λεπτά. Σχολή μονίμων υπαξιωματικών του στρατού Ξηράς, 118 και 80 ευρώ. Σχολές σωμάτων ασφαλείας, δόκιμος αστιφύλακας, λαμβάνει 325 ευρώ και δόκιμοι υπαστυνόμοι στο τέταρτο έτος φοίτησης 669 ευρώ. Προσέξτε το επόμενο παράδειγμα. Μαθητής του λιμενικού σώματος λαμβάνει 623 ευρώ, σχεδόν το τετραπλάσιο μισθό από εκείνον του συμμαθητή του της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που είναι 157 ευρώ. Υπόψη ότι αυτοί οι δυο μπορεί να κάθονται και στο ίδιο θρανείο στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Κλείνοντας την πρωτολογία μου, θεωρώ σημαντικό να επισημάνω ότι το υπαρκτό αυτό και κατά την άποψη του Υπουργείου σας πρόβλημα το ανέδειξε με έγγραφό της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ΙΠΟΕΣ, δηλαδή το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των ενεργείας τελεχών, και αυτό είναι κάτι που δείχνει την τεράστια αξία της συλλογικής εκπροσώπησης των ίδιων των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων. Κύριε Υπουργέ, μετά τα προαναφερθέντα, σας θέτουμε το ερώτημα. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνησή σας προκειμένου να καταβάλλονται και στους σπουδαστές των παραγωγικών σχολών των ενόπλων δυνάμεων οι αντίστοιχες αμοιβές με εκείνες των σπουδαστών των σωμάτων ασφαλείας? Καταρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας σχετικά με τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς με την υποβληθήσα ερώτηση μου παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσω τις απόψεις του Υπουργείου επί του θέματος. Αρχικά, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι στρατιωτικές σχολές είναι υψηλού επίπεδου εκπαιδευτικά ιδρύματα, από τα οποία αποφοιτούν τα μελλοντικά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία αποτελούν τον πολλαπλασιαστή της ισχύος μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο και τα γενικά επιτελεία καταβάλουν διαρκώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση τόσο της ποιότητας της εκπαίδευσης, όσο και των συνθήκων φοίτησης των σπουδαστών σε αυτά. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στις αποδοχές που καταβάλλονται στους σπουδαστές, αυτές ρυθμίζονται βάσει της μισθολογικής κατάταξής τους, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 126 του νόμου 4472 του 2017. Και όπως προαναφέρατε, οι μαθητές των ΑΣΕΗ δικαιούνται μηνιαίως το χρηματικό ποσό των 157 ευρώ και 50 λεπτών, ενώ οι μαθητές των ΑΣΥ το χρηματικό ποσό 118 ευρώ και 80 λεπτών. Συναφώς, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι σχετιζόμενες δαπάνες με τη φοίτηση των μαθητών όλων των στρατιωτικών σχολών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τη διατροφή, τον ηματισμό, δαπάνες εκπαίδευσης, δίδακτρα, λειτουργικά έξοδα εγκαταστάσεων για την παρεχόμενη υποστήριξη διαμονής, όπως επίσης και τα έξοδα για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη,
καλύπτονται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό με μέρημνα του Υπουργείου και των Γενικών Επιτελείων. Θα ήθελα να επαναλάβω, όπως άλλωστε σας έχει ήδη απαντήσει ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην από 20 Μαΐου απάντησή του, ότι σε κάθε περίπτωση η πολιτική για τις καταβαλλόμενες αποζημιώσεις του στρατιωτικού προσωπικού ως προς το χρόνο και το ύψος αυτών καθορίζονται κατά αποκλειστική αρμοδιότητα από το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνδυασμό με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. Για το Υπουργείο μας αποτελεί πάγια βούληση και βασική μας προτεραιότητα η δίκαιη αντιμετώπιση των ετοιμάτων των στελεχών και των μαθητών των στρατιωτικών μας σχολών. Στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί ήδη σχετική εντολή, προκειμένου να αναλυθεί άμεσα πρωτοβουλία από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, έτσι ώστε να αποσταλεί προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικό αίτημα με σκοπό την εξέταση της δυνατότητας επικαιροποίησης του μισθοδοτικού πλαισίου των μαθητών των στρατιωτικών σχολών εντός των επιτρεπομένων ορίων της τρέχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θέτοντας ένα ερώτημα σχετιζόμενο με χορηγούμενα επιδόματα, αμοιβές κτλ., αρμόδιο ή αν θέλετε συναρμόδιο είναι και το Υπουργείο Οικονομικών. Όμως δεν είναι τυχαία η επιλογή μας να απευθυνθούμε για το συζητούμενο θέμα αποκλειστικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γνωρίζετε πολύ καλά, το γνωρίζω και εγώ, είμαστε και οι δυο απόφοιτοι της ίδιας στρατιωτικής σχολής, της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Το γνωρίζει το σύνολο των στελεχών που έχουν αποφοιτήσει από τις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων κάθε βαθμίδας, ότι κυρίαρχη και διδασκόμενη σε αυτούς έννοια είναι η ευθύνη. Και εδώ είναι φανερό ότι για την κυβερνητική πολιτική που υλοποιείται στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, την ευθύνη υλοποίησή τους την έχει το Υπουργείο Άμυνας. Ακόμη κι αν είναι θέματα που άπτονται καθαρά οικονομικών ζητημάτων, η πολιτική ευθύνη μπορεί να ανήκει στην κυβέρνηση, η ευθύνη όμως δρομολόγησης της επίλυσής τους, η ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας για να λυθούν αυτά τα προβλήματα είναι του Υπουργείου σας. Αντί λοιπόν ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα να παραπέμπεται από τον Άνα στον Καγιάφα, δηλαδή από το Υπουργείο Άμυνας στο αντίστοιχο των οικονομικών, για να καλυφθεί κατά την άποψή μας η άρνηση της κυβέρνησης να το λύσει, εμείς σας καλούμε να δεσμευτείτε σήμερα ότι δεν θα το αγνοήσετε για άλλη μια φορά. Δεν θα αγνοήσετε όχι την πρόταση ενός συνδικαλιστικού οργάνου των ενενεργείας στελεχών, ούτε την κοινοβουλευτική του ανάδειξη μέσω του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Για εμάς υποχρέωση είναι να το κάνουμε. Δεσμευτείτε ότι για αυτή την προκλητική ανισότητα θα αναλάβετε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με συνεχή ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων που εντάσσονται σε αυτές τις σχολές προέρχονται από λαϊκές, εργατικές, αγροτικές οικογένειες. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα των οικογενειών τους να τους βοηθούν οικονομικά για 3 ή 4 χρόνια είναι από ελάχιστη έως μηδενική και σε κάθε περίπτωση είναι δυσβάστακτη. Ως γνωστόν, οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών ζουν μέσα στις σχολές τους και δεν έχουν επιλογή να εργαστούν για να καλύψουν μέρος των αναγκών τους, που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το επίδομα το οποίο τους χορηγείται είναι ελλειπέστατο. Παρόλο που και λόγω της επικαιρότητας οι ένοπλες δυνάμεις σαν μηχανισμός είναι καθημερινά σε μηντιακή προβολή, τα προβλήματα του προσωπικού τους συστηματικά συσκοτίζονται και σε αυτό εμείς είμαστε δυναμικά αντίθετοι. Σαν Κομμουνιστικό Κόμμα δεσμευόμαστε ότι θα επιμείνουμε μέχρι το θέμα αυτό να λυθεί. Σας ευχαριστώ.